Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Μακάς Ταρό. Είμαι αριθμολόγος, αστρολόγος, αναλυτής Ταρό και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, αυτό το οποίο εσείς ψηφίσατε, στο τι μεγάλες εμπειρίες αλλαγές έρχονται. Δεν είναι μόνο για το 2022, είναι και πέρα από το 2022, είναι ας το πούμε, εμένα μου έρχεται να σας πω διαισθητικά, είναι άχρονο, δηλαδή δεν έχει μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο λόγος είναι ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, έχουμε διαφορετικές καταστάσεις, έχουμε διαφορετική συγχρονικότητα όσον αφορά στο κομμάτι στο οποίο μας αφορά για το τι εμπειρίες έρχονται. Όμως εδώ θα προσπαθήσουμε να αποκαλύψουμε, να δούμε τι πληροφορίες έχουν να μας πούνε τα ταρό. Εγώ αυτό το οποίο θα κάνω, θα ξεκινήσω, είναι για μένα μια κάρτα. Ναι, ξεκινάω λίγο διαφορετικά. Για μένα τι έχει να μου πει. Λοιπόν, και εκείνο που έχει να μου πει είναι όσον αφορά για μένα και για αυτό το ρίξιμο η δύναμη. Ένα ειδικό σύμβολο, ένα ρουνικό σύμβολο, το Thurisaz, που έχει να κάνει με την δύναμη, με την ικανότητα της άμυνας, ας το πούμε, με τη δυνατότητα να αντιμετωπίζω καταστάσεις κτλ. Έχει να κάνει με τη δυνατή ενέργεια, έχει να κάνει ότι είναι η υγεία μου, αν θέλετε η ενέργειά μου αυτή τη στιγμή, η διάθεσή μου είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και φυσικά εννοείται ότι προχωράνε οι καταστάσεις και θέλω να προχωρήσουν οι καταστάσεις και μέσα από αυτό το ρίξιμο να δούμε μπροστά. Όσοι ξέρουν αγγλικά λέει a tendency toward change, που έχει να κάνει ότι μία τάση προς τα εμπρός ώστε να έρθουν οι αλλαγές. Αυτό είναι για μένα για να ξεκινήσω εγώ σαν έμπνευση αν θέλετε περισσότερο, αλλά το ήθελα να το αφήσω εδώ πέρα για να το βλέπω και να εμπνέομαι και να πάμε σιγά σιγά, όπως βλέπετε έχω διάφορα decks επιλέξει στα οποία θα κάνουμε, το διάλεξα μια κάρτα, θα τα φέρω εγώ από εδώ για να αρχίσω να επιλέγω. Να το φτιάχνουμε, το βλέπετε κι εσείς. Βέβαια, αν θέλετε, μπορείτε να το προχωρήσετε. Το βίντεο να μην δείτε δηλαδή τη διαδικασία που φτιάχνω εγώ, στείνω τώρα το όλο το deck. Αν θέλετε βέβαιως, ή να προχωρήσουμε. Θα τα φέρω πιο εδώ για να βλέπετε. Διαφορετικά decks, διαφορετικές ενέργειες, διαφορετικά πράγματα για να δούμε μεγάλες εμπειρίες, αλλαγές οι οποίες έρχονται. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη επιλογή. Εδώ θα είναι η δεύτερη επιλογή. Για μισό λεπτό. Εδώ η δεύτερη επιλογή. Η τρίτη επιλογή. Μην ανησυχείτε, θα καθαρίσω το deck και για, όχι, για να δούμε εδώ να βλέπετε κι εσείς. Πολύ ωραία χρώματα. Έπεσε μόνο. Και η τέταρτη επιλογή από αυτό το deck. Ωραία λοιπόν, το βάζουμε εδώ. Πάμε στο δεύτερο deck. Άρα έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4. Εντάξει, πολύ απλά. Να ανακατέψω. Να δούμε τις εμπειρίες οι οποίες έρχονται λοιπόν, μεγάλες εμπειρίες, αλλαγές που μας έρχονται, σημαντικά πράγματα, κάποια γεγονότα, άνθρωποι, τι παρουσιάζεται για τον καθένα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Ωραία, πάει και αυτό. Στο επόμενο. Ωραία, για να δούμε. Το τρίτο μου έχει βγει λίγο περίεργο το τρίτο εδώ. Θα τα αφήσω έτσι όπως είναι, δεν θα αλλάξω κάτι όσον αφορά εδώ στο πώς έχουν τοποθετηθεί οι κάρτες. Εσείς διαισθητικά μπορείτε να ξεκινήσετε να δείτε τι είναι αυτό το οποίο σας αφορά. Με τι συντονίζεστε, με ποιο deck συντονίζεστε κυρίως. Πάμε να διάλεξω μια κάρτα, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, για να δω που θα πάω τώρα. Εδώ, ας πάμε από εδώ. Να δούμε όλα μας τις καταστάσεις. Μία κάρτα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ωραία. Συνεχίζουμε από εδώ. Οπα, πα, 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 πα. Τι βγήκε, μου βγήκε ο Σαμάνος. Πνευματικός οδηγός, μαχητικότητα. Ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα, εσωτερική καθοδήγηση και θεραπεία. Όχι ότι είμαι σαμάνος, δεν είμαι σαμάνος. Απλά μιλάμε τώρα λίγο για ενέργειες, πιάνουμε λίγο ενέργειες για το συγκεκριμένο deck, το συγκεκριμένο ρίξιμο. Αυτό μου ήρθε τώρα να το πω, να σας πω, δηλαδή με το ρούνο που έκανα στην αρχή. Οπότε το αφήνουμε εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο deck επιλογής. Ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ. Ειδικά χαρτιά. Ειδικά χαρτάκια. Θα σας πω τι είναι αυτά εδώ. Ένα,
Είναι και αρκετά. Λοιπόν, εδώ είναι το 2. Εδώ είναι η τρίτη επιλογή. Θα δείτε, εδώ έχουμε κάνει φοβερή δουλειά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Α, φανταστικές κάρτες, οι αιγυπτιακές, οι ειδικές αιγυπτιακές κάρτες. Πανέμορφες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και ξεκινάμε να τα δούμε. Λοιπόν, μία. Μισό λεπτό. Δεύτερη. Γιατί είχε κολλήσει πριν. Τρίτη και τέταρτη επιλογή. Συνεχίζουμε. Άλλες πανέμορφες κάρτες εδώ. Άλλες εδώ, θα δείτε εδώ. Έτσι, δείτε, να σας δείξω λίγο, δείτε εδώ πόσο όμορφα χρώματα έχουν. Γιατί οι αλλαγές, οι μεγάλες εμπειρίες και αλλαγές έρχονται και με βοήθεια. Ποτέ, μα ποτέ, να ξεκαθαρίσω επίσης και κάτι, σε ένα αστρολογικό χάρτη, σε μια αριθμολογία, ακόμα και όταν έχουμε φάσεις, όψεις πλανητών, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, παρόλες δυσκολίες πάντα έχουμε και βοήθειες. Και πολλές φορές αυτές τις δυσκολίες ή οι δύσκολες όψεις είναι και αυτές οι οποίες μας βοηθάνε κιόλας συγχρόνως. Δεν είμαστε βοήθητοι. Υπάρχουν αστρολογικοί χάρτες οι οποίοι είναι δύσκολοι, αλλά υπάρχουν και, ναι, αλλά όμως έχουμε και βοήθειες. Δεν μπορεί όλοι οι πλανήτες ή όλες οι όψεις να είναι αρνητικές. Εξάλλου, η αστρολογία αυτό που διδάσκει και μας λέει είναι ότι. Επίσης, δεν είναι μόνο η αστρολογία, δεν είναι μόνο οι πλανήτες, δεν είναι μόνο οι όψεις, δεν είναι μόνο οι οίκοι. Είναι και οι μοίρες, είναι και οι ενεργειακές πύλες, είναι και οι κλίδες, είναι πολλά τα πράγματα. Και να τα βάλω λοιπόν τώρα εγώ σε μια σειρά. Και αυτό που θέλω να για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι έχουμε βοήθειες, παιδιά. Δεν είμαστε αβοήθητοι. Μπορεί να νομίζουμε. Απλά πρέπει να ενεργοποιήσουμε εμείς μέσα μας ποιο είναι αυτό το πρόγραμμα, το αστροπρόγραμμα το οποίο τρέχει, το οποίο πρέπει να το αλλάξουμε και να παλέψουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Με ό,τι και αν συμβαίνει. Θέματα υγείας, θέματα. Θα μου πείτε, μα μην λες για θέματα υγείας. Λέω γενικά, έτσι. Ό,τι είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε. Πάμε. Πρώτο deck, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Επιλέξτε. Δείτε ποιο είναι αυτό που σας ταιριάζει. Ναι. Εδώ μπορεί να δείτε κάποιες αλλαγές. Εδώ, παραδείγματος χάρη, δείτε. Εδώ στο τρίτο deck έχει αλλάξει, έχει έρθει η κάρτα, η αιγυπτιακή, δεν την αποκαλύψω. Έχει έρθει πρώτη, ενώ στα υπόλοιπα είναι η κάρτα του Νοστράδαμου. Αυτές εδώ πέρα, με αυτή εδώ πέρα την κόκκινη αποτύπωση, είναι του Νοστράδαμου. Είναι σύμπυλα του Νοστράδαμου όμως. Δείτε εσείς τι είναι αυτό που σας επηρεάζει. Τον τρίτο τέτοιο γενικότερα βλέπω ότι είναι λίγο επαναστατικό, έτσι. Είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο ξεχωρίζει γενικά. Όχι ότι τα υπόλοιπα δεν ξεχωρίζουν. Αυτό ήταν όμως, να μην σας καθυστερώ άλλο, να πάμε εδώ, να τα φέρω και να αρχίσουμε να κάνουμε την ερμηνεία μας. Και να δούμε, να ξεκινήσουμε με την πρώτη επιλογή, η οποία στη ζωή αυτό που έχει να σας πει είναι ότι, κοίταξε να δεις, παίρνα το εμπόδιο, θέλω να το δείτε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να το κάνω και λίγο διαισθητικά. Εδώ θα δείτε λοιπόν ένα σκιουράκι, το οποίο προχωράει και εδώ τι υπάρχει, εδώ υπάρχει ένας φράχτης. Η διαδρομή του εδώ, ο δρόμος, έχει ένα φράχτη, έχει ένα εμπόδιο. Δείχνει τα δικά σας εμπόδια στη ζωή. Δείχνει τις δικές σας δυσκολίες, δείχνει τα δικά σας φράγματα. Τα δικά σας, ενώ εσείς νιώθετε το σκιουράκι, δεν έχω πειράξει κανέναν, είμαι ένας καλός άνθρωπος. Παρόλα αυτά όμως, η ζωή είναι σαν να σας πετάει εμπόδια. Και απλά κάθεστε κάπου και περιμένετε ίσως με κάποιο τρόπο να φύγουν αυτά τα εμπόδια. Αυτό όμως το οποίο σου λέει αυτή η κάρτα με έναν πολύ όμορφο τρόπο είναι ότι αναλογίσου τι σου συμβαίνει και άλλαξε την ενέργειά σου. Πάμε στο ένα μεγάλο κλειδί. Το πρώτο μεγάλο κλειδί που υπάρχει εδώ για μεγάλη εμπειρία είναι η αλλαγή της ενέργειας. Δεν ξέρω ο καθένας από εσάς με ποιο τρόπο θα το κάνει, ποια διαδρομή θα ακολουθήσει. Δεν είμαι στη φάση, μάλλον δεν είμαι εγώ να σας το πω έτσι και μέσα από τα τώρα θα δούμε βέβαια κάποια πράγματα, να σας πω, α, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Ο καθένας όπου του ανοίξει η διαδρομή. Θα μπορώ να σας πω, ναι, κάνε κρυσταλλοθεραπεία, δες με κρυστάλλους, δες με ενεργειακές, δες με, ξέρω εγώ, με κβαντικό άγγιγμα κτλ. Αυτό όμως είναι να βρείτε εσείς τη διαδρομή και να αλλάξετε την ενέργειά σας. Αυτό και είναι μεγάλη αποκάλυψη. Αυτό και είναι μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας, να καταλάβετε πώς είναι η ενέργεια. Ποια είναι η αίσθηση της ενέργειας, ποια είναι η εμπειρία της ενέργειας. Συγκλονιστικό. Η δεύτερη κάρτα η οποία έρχεται να μας αποκαλυφθεί είναι το 10 μπαστούνι.
Είναι η κάρτα των ευθυνών. Είναι η κάρτα των δυσκολιών. Είναι η κάρτα του ότι θα τα καταφέρω. Το δεύτερο κλειδί που σας βγαίνει εδώ για μεγάλες εμπειρίες είναι ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια, μέσα από τις δυσκολίες που περνάτε, τις ευθύνες, αυτά που πρέπει να κάνετε, τα βάρη που κουβαλάτε, δεν είναι για κακό σκοπό. Είναι εσείς να ενδυναμωθείτε. Γιατί αυτός εδώ πέρα, με το 10 μπαστούνι, μπορεί και τα καταφέρνει και θα την κάνει διαδρομή. Θα προχωρήσει, θα βγει νικητής. Προσέξτε, θα βγει νικητής. Είναι από τις κάρτες οι οποίες δηλώνουν ευθύνες, βάρος, δηλώνουν δυσκολίες, εμπόδιο όπως είπαμε, εμπόδιο και εδώ εμπόδιο. Μπορείτε να το ξεπεράσετε το εμπόδιο εφόσον οδηγήσετε την ενέργειά σας και την πρόθεσή σας. Προσέξτε. Πάντα έχουμε ελεύθερη βούληση. Πολλές φορές όμως στη ζωή τα πράγματα είναι, έχω μόνο δύο επιλογές, έτσι. Δεν έχω πολλές επιλογές. Μπορείτε να πάτε στο σπίτι σας ή μπορείτε να ακολουθήσετε και μια άλλη διαδρομή. Εξαρτάται από τον καθένα διαδρόμο που θα ακολουθήσει. Οι εμπειρίες όμως είναι το άγνωστο. Μία μεγάλη εμπειρία που έρχεται είναι, θα μου πεις τώρα τι μας λες, ναι, είναι το άγνωστο. Ναι, με βάρκα την ελπίδα και τα λοιπά και όλα τα κλισέ τα οποία λέγονται, αλλά είναι ότι στο άγνωστο βγείτε από τη ζώνη που αισθάνεστε εσείς ασφαλείς και δοκιμάστε και κάτι ίσως πιο περίεργο και πιο ρίσκο, με ρίσκο, διότι έχετε μια πανέμορφη κάρτα εδώ που σας προστατεύει. Είναι το άστρο, είναι το αστέρι. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε. Εδώ έχουμε ζώδια κυρίως, εδώ έχουμε ζώδια φωτιάς, εδώ έχουμε ζώδιο υδροχώος, ξεκάθαρα. Και επειδή έχουμε μπει ήδη σιγά σιγά στην εποχή του υδροχώου, τώρα εδώ οι απόψεις δίστανται, υπάρχουν αστρολόγοι που λένε όχι, άλλοι λένε ναι, άλλοι θέλει χρόνο, άλλοι. Έχουμε όμως ήδη μπει στην ενέργεια του υδροχώου. Στην εποχή του υδροχώου. Και η εποχή του υδροχώου δηλώνει και την ατομικότητα με σκοπό, προσέξτε, ατομικότητα με σκοπό να βοηθήσει όλη την πλάση. Να βοηθήσει και όλους τους άλλους. Όμως, τι αφορά για εσάς? Καθοδήγηση, πνευματική καθοδήγηση, προστασία. Εδώ μπορεί να είναι ψυχές, μπορεί να είναι άγιοι, μπορεί να είναι ό,τι είναι που σας προστατεύει ή που νιώθετε εσείς μία σύνδεση, ας το πούμε, με το μεταφυσικό, το περίεργο, των άλλων διαστάσεων, τον παράδεισο ή οτιδήποτε θεωρείτε εσείς. Είναι η πηξίδα σας. Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. Μία εμπειρία μεγάλη, λοιπόν, ένα άλλο κλειδί που έρχεται, είναι ίσως παίξει και κάποιο ρόλο μία γυναίκα που μπορεί να ανήκει σε ζώδιο υδροχώου ή να έχει οροσκόπο υδροχώου, η οποία μπορεί να σας καθοδηγήσει. Μπορεί να είναι και μία θεραπεύτρια. Μία θεραπεύτρια, μπορεί να είναι ψυχολόγος, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να σας θεραπεύσει. Και όντως, επειδή είπα στην αρχή και με θέματα υγείας, λέω γενικά βέβαια το λέω τώρα, μπορεί να σας βοηθήσει σε ένα θέμα υγείας, το οποίο δεν χρειάζεται να είναι και πολύπλοκο, που σας ταλαιπωρεί. Η δεύτερη επιλογή είναι το 8 μπαστούνι. Είναι η δύναμη. Ένα άλλο κλειδί το οποίο βγαίνει. Εδώ πέρα έχουμε Δία στον τοξότη. Το σύμβολο του Δία εδώ είναι ο τοξότης. Είναι τα δώρα τα οποία φέρνει. Θέλω να δείτε και τον ήλιο που υπάρχει στη μέση. Ένα πολύ φωτεινό σύμβολο. Είναι θετικό και το 8 μπαστούνι σημαίνει επικοινωνία. Βρίσκω τη δύναμή μου, ξεκαθαρίζω τους στόχους, ξέρω που πάω. Για να έρθει λοιπόν αυτή η εμπειρία, τα γεγονότα και οι αλλαγές που θέλετε στη ζωή σας, πρέπει να είστε πολύ εσείς ξεκάθαροι, ξεκάθαρες με το που θέλετε να πάτε και το τι θέλετε να κάνετε. Ένα πολύ ωραίο και επόμενο που μας βγαίνει εδώ πέρα είναι ο παρατηρητής. Αυτό, εδώ έχουμε τον Πλούτονα, εδώ υπάρχει ένας Πλούτονας, πλουτόνιες ενέργειες. Ο παρατηρητής σημαίνει κρυφές καταστάσεις, κρυφά κίνητρα, μυστικά και άτομα που σας παρακολουθούν. Είναι μια μεγάλη εμπειρία λοιπόν για εσάς να κατανοήσετε το γράμμα γάμμα αναφορά εσάς, ο αριθμός 3, με κάποιο τρόπο, αν όλο αυτό με κάποιο τρόπο συνδέεται, και επειδή εδώ είναι και σε όρθια θέση, εδώ είναι ο Χείρον. Δείτε λοιπόν τον Πλούτονα και το Χείρον που τον έχετε αστρολογικά, για να μπορέσετε να δείτε λίγο πώς σας επηρεάζει για το επόμενο διάστημα, διότι είναι όντως πολύ μεγάλες αυτές οι ενέργειες, οι πλουτόνιες ενέργειες μαζί με του Χείρον. Ο Χείρον είναι ο θεραπευτής και ο Χείρον σημαίνει εκεί που υπάρχει και το τραύμα μας. Ένα άλλο πολύ μεγάλο κλειδί για εσάς είναι θεραπεύω το τραύμα μου. Αυτό και αν είναι μεγάλη εμπειρία. Αυτό είναι και αν είναι πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή για εσάς. Βάζω τους στόχους και θεραπεύω συγχρόνως και τα τραύματά μου. Ένα ακόμα μήνυμα είναι ο αριθμός 61-61, αν βλέπετε το 6 ή το 1 ή τους συνδυασμούς 6-1-6, 61-61 κτλ. Όμως το μήνυμα είναι μήνυμα οικογένειας. Φροντίδα, φροντίζω τον εαυτό, φροντίζω τους άλλους.
συμβουλή, στήριξη και οικονομικά θέματα τα οποία μπορούν να βρουν τη λύση τους. Έχετε στήριξη. Δεν είναι, και εδώ πέρα φαίνεται, βγαίνει. Έχετε στήριξη. Δεν είστε σαν στο φτερό στον άνεμο. Άρα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί. Όπως βλέπετε, οι εμπειρίες που αρχίζουν και διαμορφώνονται είναι πολύ σημαντικές για εσάς. Ποικιλία και πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα άλλο κομμάτι. Είναι από τις Αιγυπτιακές, είναι από τις πολύ όμορφες κάρτες, η αποτύπωση. Εδώ έχουμε έναν ρίγα, είναι αν μπορούμε να το πούμε αντίστοιχος υπότης ή ο ακόλουθος στα κλασικά ταρό. Και είναι ξυφών, αλλά εδώ είναι μπαστούνι. Εδώ η αποτύπωση είναι ξυφών που αφορά ζώδια λοιπόν του αέρα, όλα τα ζώδια του αέρα, και εδώ είναι μπαστούνι και όλα τα ζώδια της φωτιάς. Είτε ζώδια είτε οροσκόπη. Άνθρωποι. Εδώ είστε ή εσείς ή συναντήσετε με ανθρώπους. Οι οποίοι όμως είναι εκεί για να σας βοηθήσουν, αλλά είναι και μια κάρτα η οποία σας βοηθά να αντιληφθείτε ότι υπάρχει και κάποιος, μπορεί να είναι και ένας κρυός εδώ που κρύβεται, ο οποίος μπορεί να είναι ανώριμος, χωρίς σοβαρότητα, πολύ ανταγωνιστικός, θέλει να σας εξαπατήσει, θέλει να σας κοροϊδέψει και αυτό μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία που ή μπορεί να είστε ήδη μπλεγμένοι και θέλετε να την ξεπεράσετε ή προσέξτε γιατί μπορεί να μπείτε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες, παρόλο που έχετε στήριξη. Είναι μια κάρτα κινδύνου αυτή. Είναι μια κάρτα που σου λέει πρόσεχε, πρόσεχε εδώ. Όμως εδώ και μπορεί, τώρα αυτός μπορεί να είναι ανταγωνιστής, μπορεί να είναι μέσα το περιβάλλον, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι συνεργάτης. Ζηλεύει. Ζηλεύει εδώ και κάνει σχέδια. Το γράφω εδώ σημαίνει κάνει σχέδια. Βέβαια, στη θετική του αποτύπωση είναι, μπορεί να αφορά εσάς, που σημαίνει σπουδάζω, μελετάω, μαθαίνω κτλ. Μία κάρτα όμως δύναμης είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα, έτσι όπως λέει η κάρτα, η ίδια κάρτα λέει δεν υπάρχει τίποτα πιο σεξι από το να υπάρχει μία αυθεντική αλήθεια. Να είστε αυθεντικοί, αυθεντικές στην αλήθεια σας και σε αυτά τα οποία εσείς περνάτε. Στη ζωή, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία, πραγματικά σε έναν κόσμο πλαστικοποιημένο, σε έναν κόσμο ψεύτικο, σε έναν κόσμο λίγο φτιαχτό, λίγο virtual που λένε, το να είναι κάποιος αληθινός είναι μια μεγάλη επανάσταση. Σε έναν κόσμο ψεύτικο, το να είστε εσείς αληθινοί είναι και πολύ επαναστατικό και πολύ αληθινό. Και τι κάνετε τώρα εσείς, προσέξτε γιατί αυτόν εδώ το βάζετε στη μέση. Και με τη φροντίδα και με τη συμβουλή, αλλά και με την αλήθεια σας. Να είστε αληθινοί, αληθινές, μη φοβάστε. Και μία από τις κάρτες του Νοστράδαμου είναι το La Chiave, που είναι το κλειδί. Είναι του Νοστράδαμου αυτές οι κάρτες είναι σύμπυλα, είναι πολύ παλιές κάρτες, είναι σπάνιες, πολύ όμορφες όμως, στα ιταλικά. Λοιπόν, και εδώ αυτό το οποίο λέει είναι ότι εσείς έχετε το κλειδί το οποίο θα ξεκλειδώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Για να έρθουν, προσέξτε πώς καταλήγουμε. Καταλήγουμε με ένα σκιουράκι που βρίσκεται σε ένα τέλμα, σε ένα φραγμό και καταλήγουμε σε ένα κλειδί το οποίο έχετε το κλειδί να ανοίξετε όλους τους φραγμούς. Αρχή και τέλος. Είπαμε είναι άχρονο, δεν βάζω χρονικά, θα μπορούσα να πω και για το 2022 κτλ, αλλά είναι άχρονο, είναι σχεδόν για πάντα. Εσείς έχετε το κλειδί, εσείς έχετε τη δύναμη, εσείς έχετε την ενέργεια για να μπορέσετε να αλλάξετε και να παρατηρήσετε τον εαυτό σας. Ωραία. Φοβερά μήνυματα. Πολύ 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 δυνατή ενέργεια, πολύ όμορφο το μήνυμα και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το επόμενο. Να συνεχίσουμε με την δεύτερη επιλογή. Ας τα βάλω εδώ αυτά κάπου στην άκρη για να μην εμποδίζουν και πάμε με τη δεύτερη επιλογή. Τι μας λέει η δεύτερη επιλογή, με τι ξεκινάμε λοιπόν? Και ξεκινάμε με την αυθονία. Όταν λέμε αυθονία, ξέρετε κάτι, προσέξτε τι λέει εδώ αυθονία. Αυθονία το έχουμε μπερδέψει με το να είναι μόνο χρήμα. Φυσικά και παίζει ρόλο. Η αυθονία είναι οι άνθρωποι, είναι οι βοήθειες, είναι ότι έχω δουλειά, είναι ότι ασχολούμαι με κάτι, είναι ότι κάνω το χόμπι μου, είναι ότι κάνω μια προσπάθεια, βάζω στόχους, κάνω πράγματα και η αυθονία έρχεται και πλημμυρίζει τη ζωή μας. Αυθονία είναι νιώθω ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, νιώθω καλά, νιώθω χαρά, νιώθω πληρότητα, νιώθω ότι όλα πάνε καλά. Αυτό όμως είναι και εσείς, στο οποίο μάλλον πρέπει να το αναζητήσετε και να δείτε τι είναι αυτό που σας δίνει αυθονία σε εσάς. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσετε ίσως. Ή μπορεί και να ζείτε αυτή την κατάσταση ήδη τώρα. Αν το ζείτε ήδη τώρα, αυτό είναι εξαιρετικό.
Το επόμενο κομμάτι μας έρχεται με μια άλλη κάρτα που είναι της αυθονίας. Είναι το 9 κούπα και όσοι ξέρετε από ταρό, το 9 κούπα είναι η κάρτα των επιθυμιών, είναι η κάρτα ότι νιώθω πληρότητα, είναι η κάρτα της αυθονίας, είναι η κάρτα της εκπλήρωσης. Κοιτάξτε, τα έχει όλα. Έχει βάλει εδώ πέρα σε μια πολύ όμορφη αποτύπωση όλες του τις κούπες, τις διαφορετικές κούπες, αν παρατήσετε οι κούπες είναι διαφορετικές, δεν είναι ίδιες, όλες τις κούπες σε ένα διαφορετικό σημείο και είναι διαφορετικές διότι είναι τα αποκτήματά του. Τι σημαίνει όμως απόκτημα για σένα και επειδή είναι κούπα, τι σημαίνει τι σε κάνει εσένα χαρούμενο χαρούμενη. Εδώ αφορά όλα τα ζώδια του νερού και οροσκόπους βεβαίως και ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα το οποίο σου λέει ότι οι εμπειρίες, το κλειδί που σου έρχεται είναι ποια είναι η επιθυμία σου. Πού θες να βρεθείς. Και εφόσον το διαισθανθείς και το μέσα σου το ολοκληρώσεις, θα το εκπληρώσεις κιόλας. Το επόμενο είναι ο μάγος, μια πολύ δυνατή κάρτα που σημαίνει ξέρω τι θα κάνω. Ο μάγος κινείται σε όλες τις περιπτώσεις, από εδώ πίσω κρύβεται και ένας ερμής, σημαίνει και επικοινωνώ, σημαίνει και η καλή επικοινωνία, σημαίνει και το εμπόριο, σημαίνει και οι τέχνες, σημαίνει και οι επιχειρήσεις, σημαίνει και το χρήμα βέβαια, σημαίνει ότι βάζω χρήμα και μέσα από social media, σημαίνει, δεν ξέρω, μπορεί να γίνεται και influencers, λέω τώρα. Όμως ο μάγος έρχεται να πει ότι, κοίταξε να δεις, είμαι αρκετά δυνατός δυνατή και ξέρω πού θα πάω, πού θα οδηγηθώ, τι θα κάνω και τι χρειάζεται στη ζωή μου να εκπληρώσω. Βγαίνει βεβαίως και ένας υπότης μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι, λοιπόν, είναι μια από τις πολύ δυνατές κάρτες, από τις συγκεκριμένες κάρτες, που και εδώ δηλώνει δύναμη. Εδώ δηλώνει προχωράω. Εδώ δηλώνει έχω όλο το δυναμικό να προχωρήσω. Εδώ δηλώνει φέρνω αλλαγές. Ζώδια της φωτιάς εδώ πέρα. Οπότε έχουμε συνέστημα, ενέργεια και παρόρμηση. Είναι δύο συστατικά τα οποία βοηθάνε το μάγο να βρει το κλειδί του και να βρει τη λύση του και να βρει τη διαδρομή του. Είστε σε ένα μονοπάτι αυτή τη στιγμή στη ζωή σας όπου μπορείτε πραγματικά να γίνετε κυρίαρχοι του εαυτού σας διότι ο μάγος είναι ανεξάρτητος, είναι μόνος και είναι κυρίαρχος του εαυτού του. Επίσης, εδώ βγαίνει ένας άντρας. Εδώ ένα πρόσωπο, λοιπόν, υπαρκτό. Εδώ είναι ερωτική, προσέξτε, ή επαγγελματική γνωριμία. Βοήθεια από έναν άντρα. Έχετε βοήθειες λοιπόν από έναν άντρα. Και δύναμη και εξουσία κτλ. Αριθμός 19, αν σας κάνει κάπου κλικ. Εδώ πέρα είναι το masculine και το σύμβολο του Άρη, ας το πούμε, του πλανήτη. Όμως εδώ είναι δυνατός, έχει δύναμη και η δύναμη δεν είναι μόνο η εξωτερική εμφάνιση. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό το εκτόπισμα, είναι αυτό το αίρισμα, είναι αυτή η ενέργεια που μπαίνει ένας άνθρωπος μέσα και με το... Δεν έχει σημασία να είναι φωνακλάσει, να μιλήσει, να κάνει. Μπαίνουν με την ενέργειά του και κοιτάνε όλοι και λένε ποιος είναι αυτός, τι ενέργεια είναι αυτή. Και σας βοηθάει όμως. Μπορεί να είναι και ερωτικό κομμάτι, μπορεί να είναι και γνωριό, τώρα θα μου πείτε. Μα εγώ είμαι άντρας. Okay. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είσαι εσύ να αντιπροσωπεύει εσένα, όπου σου λέει σαν κλειδί, βρες δύναμη, δες την εξουσία σου, και όταν λέμε εξουσία δεν το εννοούμε αρνητικά, έτσι, το εννοούμε με τη θετική αποτύπωση, και ότι μπορείς να γίνεις πολύ ερωτικός, πολύ ισχυρός, να έλξεις πράγματα και καταστάσεις, γιατί έλκουμε παιδιά, έλκουμε. Τι έλκουμε? Έλκουμε ανθρώπους, έλκουμε καταστάσεις και μετά λέμε «Μα γιατί σε μένα, μα γιατί, μα γιατί». Και επειδή είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη, μαθαίνουμε μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, έτσι. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Στη ζωή και στα ταρό, αν παρατηρήσετε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Αυτό που σας λέει είναι μια πηξίδα. Το επόμενο είναι ένα νούμερο, το οποίο είναι το 80-80. Αν βλέπετε το 8 ή το 0 ή το 80 ή το 808 κτλ. Είναι ένας ισχυρός αριθμός, αλλά και πέρα από αυτό ένα σύμβολο που είναι υλοποίηση επιθυμιών. Υλικός αριθμός, τι είπα προηγουμένως, μαγνητικός αριθμός. Μπορείτε, σαν κλειδί, να ενεργοποιήσετε τον μαγνητισμό σας, γιατί εδώ έχετε δύναμη, γιατί και εδώ πέρα ο μάγος είναι μαγνητικός. Βέβαια το κάνει με καλό τρόπο, έτσι πάντα λέμε. Λοιπόν, και να έλξετε εσείς αυτές τις καταστάσεις όπου να ζήσετε μεγάλες εμπειρίες και τις αλλαγές που θέλετε. Ένας μεγάλος έρωτας, μια επαγγελματική διάκριση, μια επαγγελματική επιτυχία, μια καριέρα. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα. Ωραία λοιπόν. Το επόμενο που μας έρχεται είναι ένα πολύ ωραίο χαρτί. Είναι το Αλφα Καρό. Αλφα Καρό, καλά. Τέλος πάντων, Άσος Καρό. Λοιπόν, γη, φιλοδοξίες και χρήμα. Προσφορά, καλά νέα, δράση όμως σου λέει. Δείτε τον ήλιο, αυτός είναι ο ήλιος που με τις ακτίνες του στέλνει τις ακτίνες κάτω στη γη με τη μορφή χεριών που ακριβώς αν καταλάβετε είναι τέτοιο το χωρίς τον ήλιο δεν θα ζούσαμε έτσι. Αν δεν υπήρχε ο ήλιος, αν δεν υπήρχε εκεί που βρίσκεται,
ακριβώς το σημείο που βρίσκεται, αν ήταν πιο κοντά θα κεγόμασταν, αν ήταν πιο μακριά θα ήμασταν παγωμένος πλανήτης. Και είναι εκεί για να βοηθήσει τη γη να ανθίσει. Έτσι λοιπόν και εσείς δέχεστε βοήθεια από ενέργειες, από ανθρώπους, από καταστάσεις, όπου ικανοποιείτε τις φιλοδοξίες σας, έχετε προσφορά, προσφορές, και, αλλά χρειάζεται να δράσετε και να αποφασίσετε. Το επόμενο, μια πολύ όμορφη κάρτα, είναι αυτή εδώ πέρα. Ότι όταν συγκεντρώνομαι, να δείτε εδώ τα όμορφα χρώματα, να τα δείτε, όταν συγκεντρώνομαι στο εσωτερικό μου φως, τότε βλέπω τον κόσμο γύρω μου μέσα από το φακό της αγάπης. Οι μεγάλες εμπειρίες έρχονται μέσα από την αγάπη για σας. Οι μεγάλες εμπειρίες έρχονται μέσα από την αγάπη να βοηθάμε ανθρώπους, να δώσουμε χείρα βοήθειας και ας μην περιμένουμε ανταπόδοση. Ή μπορεί να δέχεστε αγάπη από εδώ, γιατί υπάρχουν πρόσωπα αρκετά και δεν είναι τύχιο, διότι αυτό, να σας πω, αυτό είναι ο αριθμός 1. Εντάξει. Αν προσθέσω το 1 και το 9, τι μου κάνει, 1 και 9 μου κάνει 10, μου κάνει πάλι 1. Είναι αντίστοιχα ένας μάγος και αυτός εδώ πέρα, όπου έρχονται με αυτή την ενέργεια να σας βοηθήσουν. Έρχεται πολύ μεγάλη βοήθεια. Αυτό είναι πολύ θετικό και επιτρέψτε το. Και η επόμενη κάρτα, μάλιστα, είναι ο πελαργός, ο οποίος φέρνει πολύ θετικά νέα σχετικά. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι νέα για εγκυμοσύνη. Όχι τη δικιά σας. Μπορεί να σας δώσει χαρά αυτό το νέο. Μπορεί να είναι κάποιου δικού σας ανθρώπου, έτσι. Χαρούμενα νέα γενικά. Έχετε πάρει χαρά από κάτι καινούριο, μια επίλυση ενός θέματος που σας ταλαιπωρούσε αρκετό καιρό. Μπορεί όντως να είναι μια ευτυχισμένη οικογενειακή στιγμή. Μπορεί, λέω ρε παιδί μου, το παιδί σας, ξέρω εγώ, η κόρη σας ή ο γιος σας, να έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο και να βρίσκει την πρώτη του δουλειά. Έτσι. Δεν είναι ευχαριστώ νέο. Ή να παίρνει το πτυχίο του. Σκεφτείτε λίγο και πιο έξω από το κουτί που λένε. Λοιπόν, όμως ό,τι και να είναι, κλείνουμε με ένα πολύ θετικό, ανοίγουμε πολύ θετικά, κλείνουμε πολύ θετικά με ένα χαρτί το οποίο αυτό που σου λέει είναι θετικά νέα εφόσον και εσύ δεχτείς βοήθειες και αναζητήσεις και εσύ βοήθειες, αλλά το δεχτείς και εσύ τη βοήθεια. Και τότε έρχονται όλες αυτές οι πολύ σημαντικές εμπειρίες και οι αλλαγές. Υλοποίηση επιθυμιών. Ωραία λοιπόν. Για να προχωρήσουμε να πάμε στην τρίτη μας επιλογή, που είναι και λίγο διαφορετική, διότι η κάρτα των... μισό λεπτό. Διότι εδώ η κάρτα βγήκε λίγο ανάποδα. Δηλαδή θα κλείσουμε με άλλη κάρτα και όχι με αυτή που ήθελα. Έτσι βγήκε, έτσι έγινε. Λοιπόν, και τι ξεκινάμε. Εδώ σημαίνει ότι περνάω γέφυρες. Περνάω μέσα από τα μονοπάτια της ζωής. Όπου ήρθε η στιγμή, λέει, για σένα, για θεραπεία, για σύνδεση με ανθρώπους, αλλά και να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε στεναχώρησε. Συγκλονιστικό. Το αφήνω εδώ, είναι μια πολύ όμορφη κάρτα. Περνάω με το φως μου, κοιτάξτε να δείτε πώς το φεγγάρι που φαίνεται, το φεγγάρι εδώ, φαίνεται σαν ήλιος. Και εδώ αυτή η κολοκύθα, ας το πω έτσι, που κολοκύθα που κρατάει, προχωράει σιγά σιγά, είστε εσείς, δείτε το, ότι είστε εσείς και προχωράτε και προχωράτε και προχωράτε και πηγαίνετε, διότι έχετε πολύ φως μπροστά σας, στη διαδρομή σας και εσείς ως άνθρωποι και σας οδηγεί εκεί που πρέπει να σας πάει. Οι εμπειρίες λοιπόν είναι αυτές που έρχονται, είναι συγκλονιστικές, είναι θεραπείας, είναι σύνδεσης με άλλους ανθρώπους, είναι και αφήνω πίσω και συγχωρώ ότι με έχει στεναχωρήσει. Αυτό και είναι θεραπεία. Και να πω εδώ πέρα μία γυναίκα. Μία γυναίκα λοιπόν ξυφών, η οποία αφορά τα ζώδια λοιπόν του αέρα, η οποία είναι δυνατή, σίγουρη, άνετη, αυστηρή βέβαια, πολύ σοφή, πανέξυπνη, μπορεί να είστε εσείς. Μπορεί όμως να είναι και ένας άνθρωπος ή μια γυναίκα που παίζει μεγάλο και καταλυτικό ρόλο στη ζωή. Μπορεί να είναι μια μάνα, μπορεί να είναι μια φίλη, μπορεί να είναι για τους άντρες, μπορεί να είναι μια σύντροφό σας, η οποία όμως, ότι δεν έχει σημασία αν είστε μαζί, αν έχετε τσακωθεί οτιδήποτε, θα ακούσετε μια αλήθεια η οποία είναι και μια μεγάλη αλλαγή σας, μια μεγάλη εμπειρία. Ό,τι και να είναι. Η αλήθεια μπορεί πολλές φορές να υποθεί και με λάθος τρόπο, έτσι. Μπορεί να υποθεί με άσχημο τρόπο, αλλά θα είναι αλήθεια. Πάρτε το αυτό σαν μήνυμα, διότι θα σας βοηθήσει πολύ στην πορεία σας. Και τι έχουμε εδώ, να το και το λοιπόν. Οι μεγάλες εμπειρίες μπορεί να έχουν να κάνουν με ταξίδια ή μετακόμιση ή μετακίνηση σε άλλο τόπο ή σε άλλους τόπους. Το σκέφτεστε εδώ και καιρό.
ζώδια της φωτιάς εδώ πέρα, είναι το τρία μπαστούνι και το τρία μπαστούνι κάνω σχέδια. Κοιτάξτε εδώ και το καράβι, περνάω θάλασσες, αυτά. Τώρα, εδώ το ταξίδι ή η μετακίνηση ή ξενιτεύομαι ή κάνω, μπορεί να γίνει με πλοίο, μπορεί να γίνει με αεροπλάνο, με οποιοδήποτε μέσο. Ή ακόμα μπορεί να σημαίνει αναζητώ μια δουλειά στο εξωτερικό ή αναζητώ κάτι ή έναν άνθρωπο ή ένα γεγονός στο εξωτερικό. Με κάποιο τρόπο συνδέεστε με το έξω. Δεν είναι κακή κάρτα. Είναι μια από τις πολύ δυνατές εμπειρίες, αλλά δείχνει όμως μετακίνηση. Μετακίνηση επίσης σημαίνει ναι, αλλάζω γειτονιά. Σημαίνει επίσης μετακίνηση, αλλάζω ναι, μένω Αθήνα, ξέρω εγώ, η Αττική, αλλά εκεί που μένω, ξέρω εγώ, στο Βύρονα, πηγαίνω Καλλιθέα. Λέω τώρα, έτσι. Είναι μια μετακίνηση. Αλλά κάποιο λόγο αυτή η μετακίνηση παίζει σημαντικό ρόλο. Και εδώ τι έχουμε, ένα άλλο συγκλονιστικό. Έχουμε πάλι μια Βασίλισσα Σπαθή. Εδώ έχουμε άλλη αποτύπωση, εδώ η Βασίλισσα Σπαθή, η οποία κυρίως κυβερνάται από τον Ζύγο. Πάλι εδώ έχουμε βέβαια να κάνουμε τα ζώδια του αέρα. Είναι μια βασίλισσα πολύ αυστηρή, είναι μια βασίλισσα σκληρή, είναι μια βασίλισσα η οποία η ζωή την έχει κάνει, να το πω έτσι, να κόβει, να παίρνει αίμα. Να μην έχει πρόβλημα να μπήξει βαθιά το μαχαίρι και στους άλλους ανθρώπους, να τους μαχαιρώσει. Και αυτό το κάνει κυρίως με τα λόγια. Η ζωή σας έχει σκληρύνει. Εδώ χρειάζεται λίγο μία προσοχή. Διότι ναι μεν η ζωή μας έχει σκληρύνει, αλλά πολλές φορές όχι να μας αποκτηνώσει, όχι να μας κάνει, να το πω έτσι, ανθρώπους χωρίς συνέστημα. Διότι τότε χανόμαστε, δεν είμαστε πλέον άνθρωποι, είμαστε κτίνοι απλά. Και απλά επιβιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια εδώ σημαίνει ότι είναι και αμήλικτη, εδώ σημαίνει και το κομμάτι των business, εδώ σημαίνει και το κομμάτι των επιχειρήσεων. Μπορεί να είστε σε μια θέση ευθύνης, μπορεί να περνάτε δύσκολα, μπορεί να χρειαστεί να είστε σκληροί, σκληρές για να μπορέσετε να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Όμως, πολλές φορές αυτά τα πράγματα δεν οδηγούν και πολύ σε σωστές καταστάσεις. Και εδώ έχουμε τον αριθμό 52 και μια εμπειρία είναι οι αναποδιές. Διαφθορά, εξαπάτηση, κλοπές, κακή φήμη και εχθροί. Εδώ η σειρά αυτό το οποίο λέει εγώ τους εχθρούς θα τους εξαφανίσω. Αυτό λέει εδώ. Τον εχθρό εγώ θα τον κάνω, θα τον μαχαιρώσω, θα τον σκοτώσω. Όμως αυτό τι γίνεται. Καρμικά να σας το πω, εκεί που εσείς έχετε γλιτώσει από έναν, ξαφνικά έρχεται ένας άλλος. Η φύση απεχθάνεται τα κενά. Και ο νόμος της φύσης δεν ισχύει μόνο στην υλική απόσταση, ισχύει και στην πνευματική ενεργειακή απόσταση. Όταν εξαφανίσουμε έναν άνθρωπο, τότε θα έρθει ένας άλλος στη θέση του, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ πιο ενεργειακά δυνατός από τον προηγούμενο, με σκοπό να αντικαταστήσει το κενό και να μάθετε εσείς το μάθημά σας. Γι' αυτό πολλές φορές, όχι δεν το λέω αυτό σαν παράδειγμα, είναι άκυρο, δεν θα το πω, αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές με το να διώξουμε έναν άνθρωπο ή να τον βγάλουμε από τη ζωή μας, ή εννοώ δηλαδή με άσχημο τρόπο, ή να τον, δεν ξέρω τι, δεν μου έρχεται κάτι αυτή τη στιγμή άλλο, θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο διαφορετικό. Είναι μέρος του συστήματος. Και θα μου πείτε, μα τι θα κάνω εγώ με τους ανθρώπους, τους τοξικούς, το ένα το άλλο. Okay, εντάξει. Εδώ λέμε όμως ότι δεν χρειάζεται να προβούμε σε αρνητικές ενέργειες. Το διαπιστώνουμε, το παρατηρούμε, αλλά ακολουθούμε μια άλλη πορεία. Είναι διαφορετικά το απομακρύνομαι, προσέξτε, εγώ απομακρύνομαι και φεύγω και τον αφήνω στην ησυχία. Δηλαδή, έχω ένα πολύ τοξικό αφεντικό, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μου κάνει ζωή κόλαση στη δουλειά. Και είναι διαφορετικό να πεις φεύγω από αυτή τη δουλειά και πάω αλλού, αλλά έχω ολοκληρώσει όμως ενεργειακά λίγο το αποτύπωμά μου, ώστε να πάω εκεί που θα πάω στο δεύτερο κομμάτι, στην άλλη δουλειά να είμαι πολύ καλά, αλλά δεν θα του κάνω κακό, για να μπορέσω καρμικά λίγο να το ισορροπήσω. Τι σημαίνει τώρα εδώ, να κάνω μια διευκρίνηση. Αν τώρα σας έχει κλέψει αυτός, εάν τώρα αυτός σας χρωστάει λεφτά κτλ., εννοείται ότι θα το ζητήσετε, έτσι. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Εννοώ δηλαδή εσείς να μην τον αδικήσετε, να μην τον αδικήσεις εσύ πρώτη ή πρώτος τον άλλο τον άνθρωπο. Βέβαια είναι ένα μέρος με πολλές λεπτομέρειες εδώ. Δεν θα πω περισσότερο γιατί θα μην το καθυστερήσω. Αλλά ναι, γενικά να ξέρετε όμως ότι πάντα ενεργειακά και μετά και σε επίπεδο ανθρώπων κάτι έρχεται και το συναντάμε. Επίσης ισχύει και το εξής. Είναι αυτό που λέμε, μα καλά, μαγνητή, έχω και ελκύ όλους τους ίδιους και στους ίδιους. Σε αυτό προβληματιστείτε, διότι ναι, με ένας άνθρωπος ο οποίος δεν, σε επίπεδο σχέσεων μπορεί να μην ταιριάζει μαζί σας, φεύγει, αλλά θα έρθει κάτι άλλο το οποίο θα το αντικαταστήσει. Γιατί είναι το πρόγραμμά μας, είναι το DNA μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα επόμενο
Μήνυμα κλειδί είναι το 78-78-787 κτλ. Έχετε πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία. Φαίνεται εδώ. Φαίνεται. Εξέλιξη πραγμάτων ανέπτυξε τις πνευματικές σου δυνάμεις. Ωραία λοιπόν. Ήρθε μια ωραία πάσα εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, κοίταξε να δεις. Ενίσχυσε την πνευματικότητά σου, πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι σημαίνει ενέργεια, τι σημαίνει πληροφορία, τι σημαίνει ενεργειακή πληροφορία, πώς λειτουργούν τα πράγματα, προβληματίσου πάνω σε αυτό που σου είπα, ψάξ το, δες το, δες αστρολογία, δες αριθμολογία, δεν ξέρω τι, δες ταρό, δες το κανάλι μου, δες, διότι αν αναπτύξεις τις πνευματικές σου δυνάμεις, τότε θα είσαι σε θέση να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Πρώτα λειτουργεί σε ενεργειακό επίπεδο και μετά στα υπόλοιπα. Να σας το πω πολύ απλά. Πρώτα ένας άνθρωπος σκέφτεται, αισθάνεται και μετά φτιάχνει την πραγματικότητά του. Έτσι πολύ απλό είναι. Βέβαια έχει από πίσω πολυπλοκότητα, αλλά το λέω έτσι για να το καταλάβετε. Σας βλέπει ένας άνθρωπος και θα πει: Πω, πω, wow, τι άνθρωπος είναι αυτός, τι φανταστικός, τι φανταστική. Ή μπορεί να σας δει και να πει: Δεν τον αντέχω, δεν την αντέχω με τίποτα. Τι βγήκε να μας πει εδώ τώρα? Σκέψη, συνέστημα και δράση μετά. Αυτό πρέπει να προσέξετε. Όταν εσείς όμως το καταλάβετε και πείτε: Ο τάδε δεν με πηγαίνει. Δεν με γουστάρει. Θα καταλάβετε, θα ηρεμήσετε και θα πείτε: Οκ, okay, είναι εντάξει, δεν με γουστάρει. Δικό του είναι το θέμα, εγώ δεν του έκανα κάτι. Κάποια προβολή κάνει, κάτι του ερεθίζω μέσα του στην ψυχή του, το οποίο δεν το έχει επιλύσει. Από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να το επιλύσει κιόλας. Άρα εκείνος ή εκείνη τρώγεται και καίγεται και η ψυχή της τρίβεται μέσα της. Όταν ένας άνθρωπος μας ζηλεύει, όταν ένας άνθρωπος μιλάει εναντίον μας, όταν ένας άνθρωπος είναι ορκισμένος εχθρός μας, τότε σημαίνει ότι τρώγεται η ψυχή του μέσα. Αυτό. Συνεχίζουμε όμως. Και τι έχουμε να πούμε? Να το. Όταν στηρίζομαι στην αγάπη, τότε θα αφαιθώ να με οδηγήσει η αγάπη. Εδώ έχει βγει και η σελήνη βέβαια, η φάση της σελήνης, το οποίο δείχνει ότι είστε ευαίσθητοι άνθρωποι, ότι έχετε πολλά ψυχικά αποθέματα, ότι έχετε πολύ μεγάλη διέστηση, όμως το κύριο κίνητρό σας πρέπει να είναι η αγάπη. Η επόμενη κάρτα που βγήκε είναι του Νοστράδαμου λοιπόν, εδώ είναι ο πολεμιστής. Είναι αυτός ο οποίος θα αναζητήσει, θα ψάξει και είναι μια προσωπικότητα η οποία είναι πολύ δυνατή, αλλά θέλει πάντα την νίκη. Αυτό προσέξτε το, διότι βγήκε ξύφος, ξύφος, ξύφος. Δείστε και λίγο άνθρωποι οι οποίοι, ναι μεν φυσικά έχετε συναισθήματα κτλ, αλλά πολλές φορές είστε πολύ σκληροί, πολύ σκληρές και μπορεί να χρησιμοποιείτε και πολύ σκληρά λόγια και να κάνετε έτσι εχθρούς. Αντί να έχετε ανθρώπους συμμάχους, να πείτε τόσο πολύ σκληρά πράγματα στο σύντροφό σας, στο παιδί σας, στο ένα στο, που μπορεί αυτό να γυρίσει μετά σε εσάς άσχημα. Αναζητήστε να το μετατρέψετε. Γι' αυτό σας λέει αναζήτησε πνευματικές δυνάμεις να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Γιατί αυτές είναι μεγάλες εμπειρίες που έρχονται σε σένα. Να αλλάξεις την ενέργειά σου. Και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αυτό και είναι μεγάλο. Και τι άλλο ήρθε τώρα εδώ. Εδώ ήρθε ένας άλλος βασιλιάς. Η βασίλισσα βρίσκεται το βασιλιά της, όπου και εδώ έχει ξύφο. Ξυφών λοιπόν. Λοιπόν. Κυρίως. Λοιπόν. Ναι, ζώδια του αέρα. Γιατί είναι τα ξύφη και ζώδια όμως, γιατί είναι μπαστούνι εδώ και ζώδια της φωτιάς, μπορεί να γίνει πολύ κακός και άσπλαχνος ή ίσως εσύ. Εδώ αυτοί οι δύο πολεμάνε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε μπλέξει με τίποτα περίεργες υποθέσεις και μεγάλες εμπειρίες που έχετε, είναι η τσακωμή, οι παρεξηγήσεις, οι συγκρούσεις, οι νομικές διευθετήσεις, όλα αυτά δείτε τα. Ή, και επίσης κρύβεται και ένα σκορπιός εδώ από πίσω, είτε σε ζώδιο είτε σε οροσκόπο. Ή είναι ένας άνθρωπος εδώ όριμος και πετυχημένος, ο οποίος έρχεται να σας βοηθήσει και έχετε το ίδιο όραμα και την ίδια διαδρομή και πηγαίνετε μαζί, ή μπορεί να σας κοροϊδέψει, ή μπορεί να σας έχει διώξει κιόλας. Επειδή νιώθω ότι εδώ είναι λίγο πολεμικό και σου λέει κοφή, μπορεί να είσαι και ένας πατέρας, έτσι, μπορεί να είναι ότι... Εσείς όμως αυτό που έχετε να κάνετε σαν μεγάλη εμπειρία είναι να περάσετε τη δική σας γέφυρα των εμπειριών και να πάτε εκεί που θέλετε να βρίσκεστε. Εγώ θα έλεγα αυτά τα δύο διαστητικά. Να πάτε εκεί που αισθάνεστε αρεστοί, εκεί που αισθάνεστε ότι ανήκετε, εκεί που σας αγαπάνε, διότι εδώ βλέπω πολλές αντιθέσεις. Σας έχει γυρίσει την πλάτη, εδώ έχει με αίμα το σπαθί, αυτός γύρισε λίγο ανάποδα, ναι είναι ανάποδα, είναι η εξαπάτηση, εδώ πολεμικό και εδώ είναι και πολεμικό.
Αλλά τι γίνεται όμως και οι μεγάλες εμπειρίες που μπορεί να περνάτε, δηλαδή, να το πω εξής. Η μη αποδοχή από τους άλλους ή η τσακωμή οτιδήποτε σας οθούν να πάτε να ζήσετε επιτέλους τη ζωή που θέλετε να ζήσετε. Οκ. Okay. Ωραίο. Πολύ δυνατό. Ωραίο δυνατό μήνυμα και πάμε τώρα και στην τέταρτη επιλογή, στην τέταρτη κάρτα λοιπόν. Για να δούμε τι έχουμε. Ας το βάλω εδώ πέρα το θουρισάζ μου που βγήκε, η δυνατή μου καρτούλα. Και να προχωρήσουμε και να πάμε εδώ τώρα λοιπόν στην τέταρτη επιλογή. Και τι σημαίνει εδώ. Μια άλλη πολύ όμορφη κάρτα. Είναι και λίγο χριστουγεννιάτικη εδώ. Εδώ σημαίνει ότι είμαι στη ροή. Ξέρετε κάτι. Όταν είμαστε στη ροή, όταν η ενέργεια κυλάει, τότε όλα προχωράνε normal, όμορφα και ωραία. Μπορεί εδώ να δηλώνει ότι ίσως μπαίνετε εσείς τώρα σε ένα μετέχμιο, σε μια ροή όπου μετά τώρα αυτή την περίοδο των διακοπών θα ίσως ανοίξουν για εσάς κάποια πράγματα τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο. Έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι εδώ. Ο ακόλουθος μπαστούνι σημαίνει καινούργια πράγματα. Σημαίνει έναρξη νέων πραγμάτων. Είτε σε ερωτικό επίπεδο, είτε σε σεξουαλικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο επιχειρήσεων, είτε σε επίπεδο καριέρας. Κάτι όμορφο καινούριο έρχεται. Γι' αυτό κοιτάζει και προς το μέλλον, έτσι. Και κοιτάζει μάλλον προς τα δεξιά, να το πω έτσι, που το δεξί, πώς λέμε όλα να σου πάνε δεξιά, που το δεξί σημαίνει κοιτάζω προς το μέλλον και το δεξί έχει να κάνει με την αρσενική ενέργεια και σημαίνει επίσης και προχωράω για να κάνω πράγματα. Το άλλο το οποίο έρχεται είναι μια πανέμορφη κάρτα, είναι το 15 άκτινο. Πολύ χρήμα. Χρήμα, φήμη, εξειδίκευση, στόχοι, κληρονομιά, ίσως έχει να κάνει με κτήματα, αποκτήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Το 15 άκτινο, εδώ έχει να κάνει με ζώδια της γης, είναι οι καταστάσεις οι οποίες μπορείτε να μπείτε εσείς και να ζήσετε πολύ όμορφες εμπειρίες. Για να δω γιατί είμαι περίεργος, γιατί θέλω να κλείσω λίγο το puzzle εδώ. Τρία πεντάκτινο μάλιστα. Το τρία πεντάκτινο, εδώ τώρα έχουμε Αφροδίτη στον Εγώκερο. Η Αφροδίτη στον Εγώκερο σημαίνει, είναι μια μαλακή κάρτα που σημαίνει ξέρω, γνωρίζω, έχω γνώσεις, σημαίνει ευτυχία, σημαίνει έχω χτίσει, σημαίνει δημιουργώ, σημαίνει χρήμα, σημαίνει φτιάχνω τέτοιες καταστάσεις οι οποίες μου δείχνουν επίσης και την αποδοχή από τους άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται όμως και φιλοδοξία. Από εσάς χρειάζεται εγωκερήσια ενέργεια εδώ κυρίως και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της γης. Εγωκερήσια ενέργεια που σημαίνει φιλοδοξία, ανεβαίνω, βάζω στόχους, θέλω να πετύχω. Να ρε παιδιά μια μεγάλη εμπειρία. Το θέλω να πετύχω των ανθρώπων μπορεί να είναι και ξεχωριστό και ιδιαίτερο για τον καθένα. Θέλω να πετύχω στον έρωτα ή θέλω να πετύχω έναν άνθρωπο ή θέλω να πετύχω στα επαγγελματικά μου. Όμως εδώ δείχνει επιτυχία. Η οποία όμως περνάει, πρέπει να μπω σε αυτή την ενέργεια για να έχω αυτές τις μεγάλες εμπειρίες. Και μετά ο ουρανός είναι μόνο το όριό σας. Μία από τις κάρτες που έρχεται, πολύ σημαντική, είναι η αναγέννηση. Ήλιος, αριθμός κάπα. Και η αναγέννηση, η οποία σημαίνει εδώ, σημαίνει θετικές αλλαγές, επανεκκίνηση, νέοι κύκλοι ζωής. Φαίνεται μετά τις διακοπές, το 12ο μήνα δηλαδή, μπαίνετε σε μία πύλη νέων πραγμάτων και νέων αλλαγών. Θα μου πείτε μπαίνουμε όλοι, κοίταξε να δεις. Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν θέλουν να μπουν. Αυτοί που θέλουν να μπουν και το αποδεχτούν και φτιάξουν, να το πω έτσι, τη συνειδητότητά τους, την μελετήσουν, την οργανώσουν, τη θασέψουν, είναι ξεκάθαροι, γιατί εδώ σημαίνει ξεκάθαροι στόχοι. Αν οι στόχοι σας είναι ξεκάθαροι του πού θέλετε να φτάσετε, αρχίζετε λίγο και το χτίζετε. Αν μου πείτε έλα μωρέ τώρα, σιγά, τότε δεν γίνεται. Η επόμενη κάρτα λοιπόν έχει να κάνει με το νούμερο 83, 88, 33 ή οι συνδυασμοί που σημαίνει ενέργεια, να αποκτήσει ενέργεια, αναπλήρωση της ενέργειας, να ξεκουραστείς δηλαδή, ταξίδι, αλλαγές και κάτι επίπονο ίσως περνάτε το οποίο σας έχει δυσκολέψει αλλά δεν είναι όμως για πάντα, είναι για να το ξεπεράσετε. Η επόμενη κάρτα είναι το εξικαρό, καλή κάρτα, γη, πολύ γη πέφτει σε εσάς. Πολύ γη λοιπόν, το εξικαρό είναι πολύ καλό. Κρύβεται από πίσω ένας τοξότης, φυσικά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, εξελίξεις, βοήθειες. Ενέργεια δυνατή λέει, να το. Ξεκουράζομαι, εδώ τι σημαίνει, εδώ σημαίνει ξεκουράζομαι και τότε ξεπερνάω τις δυσκολίες. Έχω ενέργεια δυνατή,
Ευθύνες, έχω ευθύνες βεβαίως, αλλά ξεπερνάω όμως τις δυσκολίες. Διότι είναι μια πανέμορφη κάρτα με αρμονικά χαρακτηριστικά τα οποία σας οδηγούν. Για να δούμε λοιπόν πού, σαν εμπειρία ζωής, να το. Η ύπαρξη της αγάπης πάντα διώχνει το φόβο. Αυτό και είναι μια εμπειρία, ώστε να μην φοβάστε και να αγαπάτε. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μεταλλακτική εμπειρία, η οποία είναι πραγματικά μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Για να βρω και την άλλη, για να το δούμε εδώ. Α, μάλιστα. Εδώ τι έχουμε, εδώ λοιπόν έχουμε, μισό λεπτό να το διαβάσω λοιπόν. Λοιπόν, εδώ εδώ έχει να κάνει με μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Τζουλάρε λέει εδώ. Είναι ότι πολλές φορές εσείς στη ζωή σας απογοητεύεστε και λέτε ότι δεν θα συμβεί. Ότι το έχετε μέσα σας ότι είναι προμελετημένο, ας το πούμε, έτσι. Και δεν έχετε τη δύναμη να προχωρήσετε, αλλά χρειάζεται όμως να γίνετε πολύ παρατηρητικοί και να δείτε τι έρχεται προς τα εσάς και με ποιο τρόπο μπορείτε να χειριστείτε, να διαχειριστείτε, καλύτερα να πω, να διαχειριστείτε τους ανθρώπους όταν αυτοί είναι είτε παράξενοι, ή σας λένε περίεργα πράγματα, ή αν οι άλλοι άνθρωποι εκλαμβάνουν εσάς ως περίεργο, λέτε μα καλά τι είναι τώρα εδώ, τι καρικατούρα είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι αποτυπώσεις, διότι θέλουν να πούνε ότι αν εσείς πείτε εγώ θέλω να είμαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη και όλα να είναι ήρεμα στη ζωή μου, κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν αυτό το πρόσωπο και να πούνε τι λες τώρα, κριτική. Όμως μπορείτε και εσείς να γίνετε πολύ κριτικοί, να έχετε κριτική μέσα σας. Αυτό το οποίο χρειάζεται λοιπόν τώρα για εσάς εδώ πέρα είναι να κλείσετε υπέρ σας, διότι εδώ κρατάει και ένα πέταλο της τύχης, που σημαίνει ότι έχετε τύχη, εφόσον καταλάβετε ότι η τύχη πολλές φορές χαμογελάει σε κάποιους ανθρώπους και δείχνει το όμορφο πρόσωπό της, αλλά σε εσάς δείχνει ένα άσχημο πρόσωπο. Και νιώθετε ότι έχω ατυχία, δεν είμαι τυχερός, δεν είμαι τυχερή, μα τι μου λες τώρα, ότι είναι όλα αυτά, τι μου λες για να γίνεις, τι μου λες για λεφτά, μάμα. Με αυτή την προοπτική γίνεται τοξικό. Γίνεται και τοξικό και με την υπερβολική θετικότητα, έτσι. Γιατί όταν λέμε όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε καλά και πάνε κατά διαόλου, ναι, πρέπει να δούμε και μια πραγματικότητα. Όταν λέμε να είμαστε θετικοί μέσα μας, να νιώσουμε ότι θα τα καταφέρω, θα το ξεπεράσω το εμπόδιο, θα πετύχω τους στόχους, θα το πολεμήσω τουλάχιστον, θα το προσπαθήσω, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο, θα κάνω και τ' άλλο. Δηλαδή να δείξει ότι έχετε μια μαχητικότητα. Και τότε η θεά τύχη έρχεται και αλλάζει με έναν πολύ πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και σας δείχνει ότι ξέρεις καμιά φορά ότι ναι, είναι αυτό που λένε άλλους τους ανεβάζεις, άλλους τους κατεβάζεις. Το λέμε για την κοινωνία βέβαια, αλλά ισχύει και για την τύχη. Εδώ όμως μπορείτε την τύχη να τη φέρετε το μέρος σας. Διότι έχετε και δύναμη, και αρμονία, και αγάπη, και στόχους, και σας αναγνωρίζουν ένα άτομο και σας βλέπουν και οι μεγάλες εμπειρίες μπορούν να έρθουν με το να αλλάξετε εσείς την τύχη σας. Πάρτε το κλειδί, αλλάζω τη διαδρομή μου, διότι μπορώ και αλλάζω την τύχη μου. Λοιπόν, αυτό είχα να σας πω αγαπημένοι φίλες και φίλοι μου, αυτό ήταν, νομίζω να πήρα τα μηνύματά σας, να σας άρεσαν αυτά τα οποία είπαμε και αναλύσαμε και είδαμε για όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες μπορεί να έρχονται. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, θα τα πούμε βεβαίως πάρα πολύ σύντομα. Να πω σε όλους και καλές γιορτές και καλό χρόνο να έχουμε και το 2022 να είναι πραγματικά λίγο πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν. Δεν θα σας το αναλύσω αυτή τη στιγμή αριθμολογικά, αστρολογικά. Θα πηγαίνουμε και θα τα βλέπουμε εμείς βήμα-βήμα σε κάθε βιντεάκι και θα βλέπουμε πώς πηγαίνει. Αυτά από μένα, να περνάτε πραγματικά όλοι καλά και να έρθουν όμορφες αλλαγές στη ζωή σας. Σας ευχαριστώ πολύ.